Καλημέρα κύριε Καραγιάννη και κύριε Τζικίδη. Ωραία, θα σας ξεκινήσω με την επικαιρότητα κύριε Κουβέλη, γιατί δυστυχώς τα πράγματα τρέχουν καμιά φορά πιο γρήγορα και από εμάς. Είχαμε το πόρισμα, έχουμε δει από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων το πόρισμα για το Κερπνό και φαίνεται ότι εκεί καταλογίζονται από την Επιτροπή της Πλειοψηφίας, από την ομάδα της Πλειοψηφίας, κάποιες ευθύνες στον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει ήδη απαντήσει ότι θα προχωρήσει σε αγωγές και μηνύσεις εναντίον εκείνων οι οποίοι θα υπογράψουν το ψήφισμα αυτό. Και η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι πώς τώρα θα πάμε μέχρι τις εκλογές κάτω από αυτό το κλίμα, ας πούμε, της απόδοσης ευθυνών, της προσφυγής της δικαιοσύνης και όλο αυτό. Δημιουργείται ένα κλίμα, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, αν μη τι άλλο, είναι πολύ πολιτικό και κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει. Κυρία Καραγιάννη και κύριε Τζικίδη, αυτές οι υποθέσεις έχουν οδηγηθεί στη Βουλή με απόφαση της δικαιοσύνης. Δεν αποτελεί και δεν θα μπορούσε να αποτελεί πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Είναι δρομολογημένες υποθέσεις οι οποίες έχουν ερευνηθεί από την δικαιοσύνη κατά το στάδιο αυτό που σήμερα συζητάμε τις έρευνες. Έχουν οδηγηθεί εν συνεχεία στη Βουλή και από εκεί και πέρα θα πρέπει να αναμείνουμε το τι θα αποφασίσει η Βουλή και στο βαθμό που μπορεί να εξετάσει περαιτέρω η δικαιοσύνη τις πορισματικές κρίσεις της Επιτροπής, οφείλει να το κάνει. Δεν επιλέγει κανείς να κάνει αυτή την πόλωση. Αντιθέτως, εκείνοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχον, βεβαίως δεσπεύδω να εκδώσω την οποιαδήποτε προδικαστική απόφαση, σας είπα ότι αυτό είναι υπόθεση της δικαιοσύνης, επιλέγουν να πολλώνουν την ατμόσφαιρα, την πολιτική ατμόσφαιρα. Ναι. Δεν αποτελεί επιλογή της κυβέρνησης. Εξ αντικειμένου κατά συνέπεια προκαλείται αυτή η ένταση χωρίς την ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο και σύμφωνα, αν θέλετε, με την καταγεγραμμένη αξίωση του ελληνικού λαού να ερευνηθούν όλες οι σχετικές υποθέσεις. Κύριε Υπουργέ, θα έχετε ακούσει εσείς τις δηλώσεις από στελέχη της εξωματικής αντιπολίτευσης ότι σε περίπτωση που στις επόμενες εκλογές πάρουν τη διαχείριση της χώρας στα χέρια τους, σκέφτονται και εκείνοι να πάνε σε παρόμοιες επιτροπές και μάλιστα λένε για κάποια θέματα που είναι πιο συγκεκριμένα, αναφέρουν το θέμα της ΔΕΠΑ, τα όσα υπόθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο με τον κύριο Κοτζιάκα τον Καμένο. Τώρα σε αυτή τη λογική θα συνεχίσουμε, ας πούμε, αυτό είναι το, η χώρα θα μπει σε... Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση είναι προφανές ότι επιλέγει να απειλεί με αυτόν τον τρόπο την προσπάθειά της να ελαχιστοποιήσει αυτό που πρέπει να γίνει στο πραγματικό του μέγεθος, και το πραγματικό μέγεθος είναι η έρευνα των συγκεκριμένων υποθέσεων. Εάν το επιλέγει, ας το κάνει, αλλά αυτό δεν αποτελεί επί της ουσίας απάντηση για τις διερευνόμενες υποθέσεις από την ίδια τη δικαιοσύνη. Το γεγονός με την υπόθεση το που ήρθε στην επιφάνεια, ας πούμε, το θέμα με τον κύριο Σιμίτη, το άνοιγμα των λογαριασμών του, και η προσπάθεια που επιχειρήθηκε να, σε όλο αυτό, ας πούμε, να είναι και το όνομα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου. Πώς το εξηγείτε αυτό? Κοιτάξτε, η υπόθεση που έχει σχέση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκεί πρόκειται για μια ενέργεια από την πλευρά κάποιων δυνάμεων της αντιπολίτευσης, η οποία στην πορεία, καταλαβαίνοντας τι έχει συμβεί και τι θα μπορούσε να σημάνει αυτό για τον θεσμό του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, μίλησαν και είπαν ότι δεν επιθυμούν και σε καμία περίπτωση δεν ήταν στις επιλογές τους να θίξουν το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εύκολη, όπως πιστεύουν, εύκολη απάντηση σε εκείνο το οποίο συμβαίνει και καταγράφεται. Και ποιο είναι αυτό? Η έρευνα των σχετικών υποθέσεων. Ναι. Ούτε ήταν απόφαση, όπως έχω πει και δημόσια, δεν ήταν απόφαση της κυβέρνησης για το άνοιγμα των λογαριασμών του κυρίου Σιμίτη. Ήταν μια υπόθεση η οποία έρχεται από το παρελθόν και η αρμόδια εισαγγελική αρχή θεώρησε ότι έτσι πρέπει να πράξει. Ναι. Τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση? Να παρέμβει στο έργο της δικαιοσύνης? Μάλιστα. Θα σας πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχόλησε κυρίως την προηγούμενη εβδομάδα, και ενώ τις μαθητικές καταλήψεις και τα συνθήματα που ακούστηκαν αναφορικά με τη Δημοκρατία και το Μακεδονικό. Αυτά πόσο πρέπει να μας ανησυχούν, κύριε Κουβέλη? Κοιτάξτε, να μας ανησυχούν με την έννοια ότι πρέπει να υπάρχουν επί της ουσίας απαντήσεις σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Διότι το σύνθημα, για παράδειγμα, που κυριάρχησε ότι η δημοκρατία πουλάει τη Μακεδονία, αυτό, αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνο βάθος έχει. Και όταν η διείσδυση
των ακροδεξιών στοιχείων, των φασιστικών στοιχείων γίνεται στο χώρο της νεολαίας, τότε τα πράγματα πρέπει να τα θεωρούμε ότι μας προειδοποιούν και βεβαίως η ανησυχία μου είναι καταγεγραμμένη. Πρέπει να υπάρξει επί της ουσίας απάντηση. Εάν δεν βλέπουμε τι συμβαίνει, εάν δεν βλέπουμε τι συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, τότε νομίζω ότι πίσω από την ανοχή, πίσω από, από τη δίγλωση άποψη που διατυπώνεται από κάποιους, ουσιαστικά στρώνεται, αν θέλετε, ο δρόμος για τη μεγαλύτερη εμφάνιση της ακροδεξιάς και μάλιστα της φασιστικής δεξιάς. Αυτό το συζητάγαμε και νωρίτερα, κύριε Υπουργέ, για αυτό το χάρτη της Ευρώπης που όσο πάει και στον οποίο εξαπλώνονται αρκετοί θύλακες της ακροδεξιάς, και ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θεωρείτε ότι έχει, ήρθε για να μείνει σαν φαινόμενο, έχει ρίζες. Θα δημιουργήσει ρίζες και θα εμφανιστεί, αν θέλετε, με πιο επικίνδυνο τρόπο για την δημοκρατία, εάν δεν υπάρξουν επί της ουσίας απαντήσεις. Και η Ευρώπη οφείλει, στην οποία Ευρώπη ανήκει και η χώρα μας, να εγκαταλείψει φιλελεύθερες πολιτικές που ουσιαστικά σμπρώχνουν μεγάλα τμήματα του ευρωπαϊκού πληθυσμού έξω από την οικονομία, τους οδηγούν στο περιθώριο. Εκεί είναι ο κατάλληλος χώρος για να όχι μόνο να εκολάπτεται το φίδι, το επικίνδυνο φίδι μέσα στο αυγό του, αλλά για να εμφανίζεται κιόλας. Βλέπετε από την Ευρώπη διάθεση να πάρει αποφάσεις, γιατί η κολυσιεργή συνήθως, και ξέρετε, συνήθως τρέχει πίσω από τα γεγονότα. Mm. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από την πορεία της Ευρώπης τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Δεν παραλείπω να συμφωνήσω με την επισήμανσή σας ότι παραλείπει ή καθυστερεί η Ευρώπη. Αλλά αυτές οι παραλήψεις, αυτή η καθυστέρηση, η μη εγκατάλειψη μιας συγκεκριμένης πολιτικής που περιθωριοποιεί μεγάλα στρώματα της ευρωπαϊκής κοινωνίας, ουσιαστικά τροφοδοτεί τις ακροδεξιές εκδοχές. Και εκείνο που πρέπει να κάνει η Ευρώπη είναι να σπάσει κάθε σχέση mm-hmm. με τον νέο φιλελευθερισμό, ο οποίος είναι το σύστημα εκείνο το οποίο οδηγεί και στην πτωχοποίηση και στην περιθωριοποίηση και βεβαίως κατά συνέπεια και στην ανάπτυξη τέτοιων ακροδεξιών λογικών. Mm-hmm. Εκεί ψαρεύει, σε αυτόν τον χώρο ψαρεύει η ακροδεξιά. Και εκεί θέλει να εμφανίζεται και να εγκαθίσταται. Για να ξαναγυρίσουμε πάντως στη μαθητική κοινότητα εδώ της Ελλάδας, της χώρας μας, πώς ξέρουμε ότι, μάλλον να το πω αλλιώς, δεν έχουν δικαίωμα οι μαθητές να διαδηλώνουν για όποιο ζήτημα νομίζουν? Πώς ξέρουμε και τους πιστώνουμε, ας πούμε, στην ακροδεξιά? Κοιτάξτε, δεν πιστώνω τους μαθητές. Όχι εσείς προσωπικά, για όνομα του Θεού. Όχι, όχι, δεν πιστώνω τους μαθητές, την νεολαία. Και εγώ, αν θέλετε, έχω κάνει καταλήψεις και μάλιστα σε δυσκολότερες συνθήκες. Έργο και λόγο το έχετε κάνει. Έχω κινητοποιηθεί. Αλλά εκείνο που πρέπει να δούμε είναι τι εμφυλοχώρησε σε αυτές τις κινητοποιήσεις των μαθητών. Και εκείνο που εμφυλοχώρησε με έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό ήταν ο ακροδεξιός λόγος και το φασιστικό σύνθημα. Μάλιστα. Και επειδή μπήκε στην κουβέντα μας, κύριε Κουβέλη, επιτρέψτε μου το θέμα των καταλήψεων. Και έχουμε και τις φωνές από το χώρο της αντιπολίτευσης γενικότερα, ότι γενικά οι καταλήψεις είναι κάτι που, στο οποίο δεν συμφωνούν, και είτε τώρα είτε πριν είτε στο μέλλον. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι η καθιέρωση της δημοκρατίας στη χώρα μας ήρθε από μια κατάληψη, και αυτή ήταν του Πολυτεχνείου και της νομικής, βέβαια, χωρίς να, και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Είναι ιστορία. Είναι δύο τελείως διαφορετικά ζητήματα, κύριε Ζυγίδη. Η κατάληψη από τις συγκεκριμένες καταλήψεις και κινητοποιήσεις. Ναι. Εγώ δεν κρατώ κάποιο μέτρο για να μετρήσω ποιες καταλήψεις είναι ορθές και ποιες λαθεμένες. Εκείνο που κρατώ είναι η αξιολόγηση ότι οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις των μαθητών δυστυχώς κυριαρχήθηκαν από την ακροδεξιά, από την φασιστική λογική. Και αυτό δεν αφορά στους μαθητές, που μπορεί κάποιοι, αν θέλετε, και από αγνότητα αισθημάτων να κινητοποιήθηκαν. Mm-hmm. Έχει σχέση με το τι επευλήθη στις κινητοποιήσεις ως το πολιτικο-ιδεολογικό ένδυμα. Ναι, ναι. Και η προσέγγιση γενικά στη νεολαία. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Ήτανε ώρα για να ανοίξει η κυβέρνηση αυτό το θέμα με την Εκκλησία, λέτε, και σε αυτή τη μορφή που το έχει ανοίξει? Γιατί έχει παραμείνει ανοιχτό. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Και εδώ πρέπει να κατοχυρωθεί στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, εφόσον βέβαια εξασφαλίσει και την αναγκαία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, την θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους. Σε ό,τι αφορά
Το δεύτερο θέμα που έχει σχέση με την εκκλησιαστική περιουσία, που έχει σχέση με την αμοιβή, τα ασφαλιστικά δικαιώματα των κληρικών, πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα από εκείνο που αφορά στην αναθεώρηση του συντάγματος. Καταγράψτε όμως, και πρέπει ο καθένας να το καταγράψει, ότι η κυβέρνηση με την προωθούμενη ρύθμιση στο πλαίσιο και ενός διαλόγου με την Εκκλησία δεν θέλει να στείλει στη φτώχεια τους κληρικούς, ούτε θέλει να τους αφήσει ανασφάλιστους και δεν θα το πράξει. Άρα η υπόθεση της εκκλησιαστικής περιουσίας και στο πλαίσιο της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ακριβώς με πυρήνα και σταθερή αναφορά αυτή την ουδετερότητα και τα ζητήματα που προανέφερα και που έχουν σχέση με τον κλήρο. Μάλιστα. Πάμε λίγο στα θέματα του Υπουργείου σας, κύριε Υπουργέ, τα οποία είναι σημαντικά. Γιατί είχατε σήμερα και την παρουσία στην εγκαινίαση, δεν ξέρω πώς να το πω, του ηλεκτρονικού μητρώου πλοίων. Το ηλεκτρονικό μητρώο είναι, αν θέλετε, μια εξαιρετική ρύθμιση. Πλέον όλα τα σκάφη, τα τουριστικά και άλλα σκάφη, καταγράφονται σε ένα ηλεκτρονικό μητρώο, όπου απλοποιούνται εξαιρετικά οι διαδικασίες και εποπτείας και ελέγχου και υποβολής από την μεριά των επιχειρηματιών στη θάλασσα, όλα εκείνα τα στοιχεία που μας δίνουν με σαφήνεια και ενάργεια την πραγματική εικόνα. Είναι μια υπόθεση που έρχεται από πολύ μακριά, από το 2014 ήταν η νομοθετική πρόβλεψη. Δουλέψαμε συστηματικά τα τελευταία 2 χρόνια με εντατικούς ρυθμούς και το μητρώο επιτέλους είναι πραγματικότητα. Και να σημειώσω για κάτι άλλο. Αυτό το ηλεκτρονικό μητρώο σκαφών έγινε χωρίς να ανατεθεί στον οποιονδήποτε ιδιώτη αυτή η υπόθεση και η συγκρότηση της συγκεκριμένης πλατφόρμας, η δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Έγινε με τις ίδιες δυνάμεις του στελεχειακού δυναμικού της δημόσιας διοίκησης. Οπότε πρέπει να επενεθούν, γιατί βεβαίως, πολλές φορές λέμε για το δημόσιο, ακριβώς, αλλά... Ναι. Κυρία Καραγιάννη, είναι ένας πρόσθετος λόγος για να το αναφέρω. Και το άλλο συναφές ζήτημα. Πρέπει να σας πω ότι αυτό διευκολύνει εξαιρετικά και όλους εκείνους οι οποίοι θα ενταχθούν στο ηλεκτρονικό μητρώο, θα αποφεύγουν δαπάνες, θα αποφεύγουν ταλαιπωρία, θα εξασφαλίζουν σαφήνεια και ενάργεια ρυθμίσεων και αντιμετώπισης από τη μεριά της διοίκησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περισσότερο σημαντικό από ό,τι μπορεί κάποιος με πρώτη ματιά να το προσεγγίσει. Ωραία. Εγώ έχω άλλο μια ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Με τα ναυτιλιακά καύσιμα τι γίνεται, γιατί είναι ένα διαχρονικό θέμα το οποίο συζητάμε. Κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται στον Διεθνή Οργανισμό, στον IMO. Ναι. Πράγματι προβλέπεται, είναι απόφαση του IMO, δηλαδή του Διεθνούς Οργανισμού, για το φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο, δηλαδή για περιεκτικότητα στο καύσιμο 0,5 σε θιάφη, σε θείο. Ναι. Η συζήτηση γίνεται συνεχώς, βρίσκεται σε εξέλιξη, αναφορικά και με την δυνατότητα να εξασφαλιστεί η κατάλληλη προπαρασκευή, δηλαδή και τα διυλιστήρια που θα βγάζουν αυτό. Σωστά. Το καύσιμο υλικό με το 0,5 θείο, αλλά και η προετοιμασία που είναι αναγκαίο προπαρασκευαστικό στάδιο με κάποιες μικρού κόστους αλλαγές στα πλοία, έτσι ώστε να είναι δεκτικά του καινούριου καυσίμου. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.